Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο Θάρρος η Αλήθεια για άλλο ένα βράδυ στην παρέα σας. Είπαμε παίζουμε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο πάντα από το Euro Channel. Και σήμερα στο πρώτο μέρος έχω έτσι μια ιδιαίτερη παρουσία και φυσικά και μεγάλη μου τιμή που ήρθε σήμερα εδώ στην εκπομπή, στο στούντιο. Μιλάμε για μια κυρία πολύ όμορφη, πολύ έξυπνη, δημιουργική και πάρα πολλά πράγματα που θα τα δείτε μέσα από τη συζήτηση που θα κάνουμε. Σήμερα έχουμε στην παρέα μας λοιπόν την κυρία Δήμητρα Σοφοκλέους, είναι Marketing Director και γενικά πάρα πολύ γνωστή φυσιογνωμία στην πόλη της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Και γι' αυτό δεν πρέπει να σε κρατάω άλλο σε αγωνία, πρέπει να την παρουσιάσω, να τη δείξουμε γιατί είναι και πάρα πολύ όμορφη γυναίκα. Καλησπέρα Δήμητρα, εγώ μιλάω στον Ενικό, με επιτρέπεις? Ναι, σου επιτρέπω, εννοείται. Εννοείται. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Είμαι περήφανη που ήρθα στο Euro Channel, που είναι ένα κανάλι για μένα διάσημο στην κεντρική Μακεδονία. Και στηρίζει και πολλές φορές τις εκδηλώσεις μας και είναι τιμή μου που βρίσκομαι σε αυτό το χώρο. Και εμάς μεγάλη μας τιμή, γιατί ξέρουμε ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος και πλέον βλέπω ότι κλέψαμε χρόνο για να έρθετε εδώ. Ναι. Να πούμε πράγματα για εσάς, για τις εταιρείες που εκπροσωπείτε. Αλλά εγώ θέλω να μάθω πράγματα όμως τώρα, γιατί ο κόσμος έχει μεγάλη απορία, γιατί κυκλοφορείτε στη νυχτερινή διασκέδαση της πόλης γενικότερα και σε όλους τους όμορφους χώρους. Εγώ θέλω να μάθω πράγματα για τη Δήμητρα Σοφοκλέους. Λοιπόν, λέμε Marketing Director. Δηλαδή, καταρχήν να πούμε η καταγωγή της φίλης μου της Δήμητρας και τη μιλάω στον ελληνικό. Είναι Κύπρια, από την αγαπημένη μας Κύπρο. Πώς βρέθηκε η Δήμητρα στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη? Θέλω να τα πάρω από την αρχή τα πράγματα, Δήμητρα μου. Από το 1993 βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη. Ασχολήθηκα ως γραμματέα, ήμουν ιδιαίτερα του πρόξενου στην Κύπρο. Μετά ασχολήθηκα ως γραμματέα στη Θεσσαλονίκη και αργότερα μου δόθηκε πρόταση να βγω στη διαφήμιση. Δεν ήξερα τι συνέβαινε σε αυτό το χώρο. Αυτό πώς έγινε αυτή η πρόταση, γιατί δεν έγινε? Ήξερα. Μάλλον ήταν κάτι έμφυτο. Ξαφνικά βρίσκομαι σε μια διαφημιστική εταιρεία και τον πρώτο μήνα διαπιστώνω ότι μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά. Γιατί είχα κάνει 19 συμβόλαια σε ένα μήνα. 19 συμβόλαια, ναι, σε ένα μήνα. Έσπασες ρεκόρ. Ναι, έσπασα ρεκόρ. Δεν γίνονται. Ναι, πραγματικά έσπασα ρεκόρ. Ούτε και εγώ δεν ξέρω πώς έκανα αυτό. Μετά με βρίσκει μια άλλη διαφημιστική, TTM Group, η οποία με προτείνει να πάω στην εταιρεία τους, που ασχολιόταν με την outdoor διαφήμιση, αυτοκόλλητο στο ταξί. Ναι. Μάλιστα. Έκατσε μαζί τους 3 χρόνια, αργότερα στη Langner τη διαφημιστική με τις ηλεκτρονικές οθόνες. Και κάποιο διάστημα που είχε κάποια κρίση διαφήμιση, δέχτηκα πρόταση από security. Ως υπεύθυνη πωλήσεων, κάμερες, συναγερμούς, συνδέσεις, super security, Ζουμπουρίδης. Μάλιστα, εντάξει, τα λέμε εδώ όλα, δεν χρειάζεται. Που είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, είμαι ακόμη μαζί του. Φυσικά έδωσα τώρα αυτή τη στιγμή παρέτηση από την εταιρεία, αλλά πάντα θα το βοηθάω, γιατί δέχτηκα πρόταση από τη Unique, διαφημιστική εταιρεία, η οποία είναι υπεύθυνη καλυστίων, event, promotion. Και επειδή είναι ο κλάδος που μου αρέσει γενικά, ξεφεύγω και πάω πίσω στη διαφήμιση ξανά. Έτσι. Για να πάρω λίγο τα πράγματα λίγο από την αρχή, γιατί μιλάμε για μια ιδιότητα τώρα διαφημίστριας γενικότερα. Στο διαφημιστικό κομμάτι είναι πολύ δύσκολο και βλέπουμε πάρα πολλές γυναίκες το αποφεύγουν αυτό το επάγγελμα, να το πω. Γιατί πρέπει να είσαι δραστήριος, πρέπει να είσαι ψαγμένος, πρέπει να το κυνηγάς και όλα αυτά. Εσείς τώρα το είχατε έθιτο αυτό το πράγμα, δηλαδή το εγώ θα πάω, θα κλείσω κάποια deal, κάποια συμβόλαια, είτε για πινακίβηση, είτε για με τη τηλεόραση, με το κομμάτι του διαφημιστικού σε τηλεόραση ασχοληθήκατε? Λίγο, πολύ λίγο. Θα ήθελα να ασχοληθώ. Θα ασχοληθώ με το Euro Channel. Θα το έχουμε στην εταιρεία τη διαφημιστική. Ήδη μιλήσαμε με τον πρόεδρο του Euro, που είναι ένα κανάλι που εκπέμπει στην κεντρική Μακεδονία και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να το έχω αυτό στη διαφημιστική. Ήταν κάτι έμφυτο. Δεν ξέρω πώς έγινε. Ξαφνικά βρέθηκα να κλείνω συμβόλαια συνέχεια και τις καλές εποχές, ακόμα πιο πολλά, βέβαια, εννοείται. Αλλά και τώρα. Γενικά, πόσο δύσκολο είναι αυτό το επάγγελμα και τι χρειάζεται να έχει ο άλλος για να το ακολουθήσει? Είναι πολύ δύσκολο επάγγελμα. Πρέπει να έχει πειθό, να κοιτάζει τον πελάτη και ο πελάτης να σε πιστεύει. Αν δεν τον πείσεις, δεν μπορείς να πάρεις ούτε ένα συμβόλαιο.
βοηθάει πάρα πολύ όπως και εσάς γυναίκες και μια εικόνα. Γιατί πέρα από το... Μην το λέτε αυτό, γιατί είχα πίσω από μένα πολιτές στη διαφημιστική, πολύ εμφανίσιμες γυναίκες, αλλά δεν το είχαν. Δηλαδή δεν μπορούσαν να πουλήσουν. Παρόλο που είχαν εμφάνιση αρκετά καλή. Δηλαδή απορώ πώς δεν μπορούσα να το καταφέρω. Είναι δύσκολο. Το πειθό αυτό που λέμε αποκτείται ή να λέμε αυτό που λέμε να το έχεις από μέσα σου. Πρέπει να το έχεις και λίγο από μέσα σου, αλλά πρέπει και ο πελάτης να τον κάνεις να νιώθει ότι αυτό που πάει να κάνει, να διαφημιστεί, είναι αυτό που του λέω εγώ, σαν Δήμητρα Σοφοκλέους. Δηλαδή, αν μία φορά δεν το πιστέψει αυτό, ακυρώθηκε. Γιατί εγώ τους πελάτες μου θέλω να τους έχω όχι για μία φορά, για πολλές φορές, όπως κάποιους πελάτες που μπορώ να σου αναφέρω που τους έχω 10 χρόνια. 10 χρόνια πελάτες μου. Ποιο deal με ένα πελάτη μπορείτε να μοιραστείτε και θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας που κάνατε έτσι ένα ωραίο deal με ωραίο πειθό. Αλλά ήταν normal και κανονικό. Δεν ήταν δηλαδή εικονικό το πειθό. Που είπατε, που ήταν, δηλαδή το διηγήσετε ακόμα στους φίλους, στους συνεργάτες. Έχουμε και μια ιστορία τέτοια που πήγα σε μια επιχείρηση και είπα δύο πράγματα και είπε ναι ρε Δήμητρα, σε έχω πλήρη εμπιστοσύνη, ξεκίνα το και παίξε. Έχουμε μια ιστορία. Το Σημεωνίδη Νίκο που το λατρεύω, είναι η Αλφα οι Χημικές. Μπορεί να το γνωρίζετε κιόλα. Ναι, έχουμε όλους ναι, 12 χρόνια τον ξέρω και η πρώτη φορά που πήγα κατευθείαν μου έδωσε δουλειά ο κύριος Σημεωνίδης. Και το λατρεύω φανταστικά, είναι υπέροχος άνθρωπος. Βέβαια. Αυτό το πράγμα δηλαδή είπαμε να το γουστάρεις, να το αγαπάς, να το έχεις. Να το αγαπάς, να το νιώθεις, να προσπαθείς στον πελάτη, να τον πείσεις, αλλά και να είσαι ειλικρινής μαζί του. Αν ξεφύγεις από αυτό, τελείωσε, τον έχεις χάσει από πελάτη. Και θέλει και ένα ειδικό χειρισμό. Και ειδικό χειρισμό, οι πελάτες θέλουν πολύ ειδικό χειρισμό. Για να μπορείς να το διατηρείς αυτό το πελάτη και να τον έχεις συνεχώς δίπλα. Να τον έχεις συνέχεια, γιατί δεν τους θέλουμε για μία φορά. Θέλουμε να μας στηρίζουν σε κάθε φορά. Τώρα, επειδή η Δήμητρα είναι δικός μας άνθρωπος, ήδη είναι ενταγμένη στην ομάδα μας, στην οικογένειά μας. Ναι. Πόσο καλό σου έκανε και ή πόσο δύσκολη, σε δύσκολη φάση σε έφερε η εμφάνισή σου, γιατί μην ξεχνάμε ότι είσαι και μια ωραία γυναίκα. Ναι. Πόσο λοιπόν βοήθησε η πώληση σε μια ωραία γυναίκα σε μια επιχείρηση που πήγες. Έχει και τα σύν και τα πλήν. Υπάρχουν και τα σύν και τα πλήν. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι καθαρά επαγγελματίες στον χώρο, που πας για να πουλήσεις τη διαφήμιση και υπάρχουν και κάποιοι που πραγματικά με φέρα σε δύσκολη θέση. Φυσικά, όμως, τους έκανα να με αγαπήσουν και να με φερθούν σαν φίλοι και να έχουμε μια ωραία συνέχεια. Γιατί φαντάζομαι σίγουρα έχεις πάρα πολλές προτάσεις που πόσα τραπεζώματα σου τάξανε. Πάμε για ένα δίπλο, πάμε για ένα φαγητό, πάμε για ένα ποτό. Αυτά πάντα υπάρχουν σε όλα τα επαγγέλματα. Ναι, ναι. Και όταν είσαι μια ωραία γυναίκα. Ναι, ναι, είχα αρκετά. Και έχω αρκετά. Και συνεχίζουμε, Και συνεχίζουμε το έργο. Αλλά εντάξει, είναι αυτό που θα τους δείξεις και τους πελάτες. Μόλις μάθουν και καταλάβουν τι χαρακτήρα έχεις, μπορεί και με αυτούς ακόμα να γίνεις η καλύτερη φίλη. Βέβαια. Ναι. Αυτό όντως ναι. το ζούμε εμείς, που είμαστε στον χώρο και το βλέπουμε και το ξέρουμε. Ναι. Και από εκεί και πέρα λοιπόν έκλεισε ο κύκλος του διαφημιστικού κομματιού για τις Δήμητρας. Επανέρχεται τώρα όμως πάλι. Επανέρχεται μετά τη Super Security. Επανέρχεται. Και τώρα με τι ασχοληθείς, δηλαδή πάλι σε διαφημιστική εταιρεία διαφημιστική. Ή αυτό είναι μόνη σου. Όχι. Μαζί με τη Unique δηλαδή. Unique Team θα λέγεται unique η εταιρεία. Team. Είναι Unique και ακόμα μια εταιρεία που θα ονομάζεται Unique Team. Μάλιστα. Άρα οι ιδιότητες της Unique, δηλαδή και της Unique Team και Unique, με τι ασχολείται, τι παρέχετε δηλαδή στον κόσμο. Με τη Unique έχουμε τα καλυστία, τα event, τα fashion show. Με τη Unique Team θα έχουμε κανάλι το Euro Channel. Μου αρέσει όμως ναι. το λέτε. Θα έχουμε ένα outdoor διαφήμιση, περιοδικά, εφημερίδες και τα λοιπά. Είναι αρκετά πραγματάκια. Και εντάξει, πιστεύω ότι είμαστε μια δυνατή ομάδα, η οποία στη Θεσσαλονίκη θα φανεί πολύ γρήγορα. Αυτό είναι σημαντικό και καλό. Νομίζω ότι λείπει και από τη Θεσσαλονίκη έτσι μια έτσι μεγάλη ομάδα και να έχει όλα αυτά μαζί. Και φυσικά έχουμε και το Euro Channel. Αφού έχουμε το Euro Channel, τελείωσε. Μ' αρέσει. Ναι. Μ' αρέσει γιατί έχουμε πει στην οικογένεια ήδη. Ναι, ναι. Αυτό είναι καλό. Ναι. Πάμε τώρα λίγο να έρθουμε όμως στο θέμα καλυστίων, γιατί έχετε αναλάβει και ένα κομμάτι μέσα από την εταιρεία Unique. Ναι.
γενικότερα το στήσιμο των καλλιστείων της Βορείου Ελλάδος. Γενικότερα βλέπουμε πολλά κορίτσια που θέλουν να ασχοληθούν με το modeling. Κάποια φοβούνται να ασχοληθούν με τον χώρο του modeling, γιατί ακούμε τόσα και είναι τρομαγμένοι και οι γονείς και τα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τον χώρο. Και θέλουμε να μας δώσετε χρήσιμες συμβουλές και γενικότερα ποια είναι τα προσόντα που μπορεί να ασχοληθεί ένα κορίτσι με τον χώρο του modeling και γενικότερα τι παρέχετε εσείς σε ένα κορίτσι που θέλει να ασχοληθεί με τον χώρο αυτό. Ναι, τα κορίτσια και οι γονείς είναι πραγματικά φοβισμένα με τις εποχές που ζούμε. Πρέπει να ξέρουν και οι γονείς, όπως και τα κορίτσια, να συνεργάζονται με μια σοβαρή εταιρεία που έχει 20 χρόνια ιστορία στο χώρο και δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα, όπως είναι η Unique. Μπορούν να μπουν να διαβάσουν για τη Unique, τι καλλιστεία έχει κάνει, τι event έχει κάνει, και να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Και είναι, εντάξει, είναι οι εποχές που ζούμε, υπάρχουν διάφορες εταιρείες που μπορεί κάποια μοντέλα να τα προωθούν διαφορετικά. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό. Είμαστε πολύ... Και το άλλο, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι ο καθένας μπορεί να βαφτίσει τον εαυτό του μάνατζερ και να λέει σε κάποια κοπέλα που συναντεί έξω είτε μέσα από τα media social και όλα αυτά, να λέει έλα εδώ, εγώ είμαι ο τάδε, θα σε προωθήσω, θα σε κάνω, μοντέλο, θα σε κλείσω deal με δουλειές και όλα αυτά. Ναι, συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει αυτό. Να το πω απλά και λαϊκά. Και είναι τρομαγμένοι πάρα πολλοί κόσμος και ιδίως τα νέα παιδιά και οι γονείς. Και οι γονείς, ναι. Είναι φυσικό να τρομάζουν, γιατί υπάρχουν αυτά. Τα ζούμε καθημερινά, τα βλέπουμε. Γι' αυτό πρέπει και οι γονείς και τα κορίτσια που θέλουν να ασχοληθούν να διαλέξουν μια σοβαρή εταιρεία που είναι καθαρή και δεν υπάρχουν αυτά. Συμφωνώ. Τώρα, τα κορίτσια βγαίνουν, τις θέλουμε αδύνατες, τις θέλουμε λίγο ψηλές. Δεν υπάρχει, συγγνώμη τώρα, δεν υπάρχει για τις γεματούλες κάποια σειρά ρούχων γενικότερα που να έχουμε και μία ενότητα και για αυτά τα κορίτσια. Μπορούμε και με τις γεματούλες να τους κάνουμε ένα ωραίο book σαν εταιρεία Unique. Μπορούμε να κάνουμε έναν ωραίο book. Απλώς εντάξει, στα καλλιστεία και στα fashion show συνήθως θέλουμε πιο αδύνατες. Υπάρχουν συγκεκριμένο ύψος, συγκεκριμένα κιλά. Από ένα 67 και πάνω είναι καλά. Από ένα 67 και πάνω. Και ένα 65 να είναι καλά είναι πάνω. Εντάξει. Θα φορέσουμε και το τακούνι. Θα βάλουμε και το τακούνι. Έχουμε και το τακούνι. Έχουμε και το τακούνι. Για 18 από το πάμε. Ναι. Ξεφύγαμε. Ναι. Εντάξει, και αυτά που θέλουν να ασχοληθούν σε αυτόν τον χώρο έχουν τα όνειρά τους. Θέλουν κάποια προοπτική. Η Unique προσπαθεί και είναι στη Βόρεια Ελλάδα με τα καλλιστεία που βοηθάει αυτά τα κορίτσια να τα βοηθήσει αν χρειαστεί και για κάποια προοπτική. Όπως και η fashion show στη Βόρεια Ελλάδα. Και εντάξει, από εκεί και πέρα είναι θέμα τύχης τι θα γίνει. Βέβαια. Όχι, δεν είναι και θέμα τύχης, είναι και θέμα όμως απόψεων του κάθε κοριτσιού. Διότι ακούω πάρα πολλά κορίτσια που λέω εγώ δεν χρειάζομαι καμία εταιρεία, εγώ είμαι μόνη μου, κάνω ένα book μόνη μου και το ψάχνω λέει μόνη μου τη δουλειά. Δεν είναι έτσι. Είναι αυτό που το έχω πει και σε πολλές άλλες εκπομπές. Διότι ένα κορίτσι δεν μπορεί να πάει μόνο του να κατακτήσει πράγματα από την αγορά και διακρίσεις γενικότερα. Θέλει ένα team από πίσω, θέλει μια ομάδα, θέλει κάποιον άνθρωπο, θέλει μια εταιρεία. Γιατί σε εσάς από ό,τι καταλαβαίνω, έχει μαθήματα, της κάνετε ένα book, της κάνετε μαθήματα βηματισμού και όλα αυτά. Όλα αυτά δεν τα παρέχετε σε ένα κορίτσι. Σαν εταιρεία τα παρέχουμε όλα αυτά και είναι επικίνδυνο. Θέλω να πω στα κορίτσια αυτά που ξεκινά σε αυτόν τον χώρο, είναι επικίνδυνο από μόνες τους να ξεκινάνε να κάνουν ένα book και να είναι δεξιά και αριστερά. Καλύτερα να ανήκουν σε μια σοβαρή εταιρεία για να τους προστατεύει και η ίδια η εταιρεία και να μην φοβούνται ούτε οι γονείς. Σημαντικότατο και το τονίζω και το ξαναλέω, μπορεί να γίνουμε και κουραστικός. Πάντα, όποια θέλει να ασχοληθεί με το χώρο του modeling, πάντα μια σοβαρή εταιρεία. Είναι νόμος αυτό, διότι και εκεί δίνονται και δυνατότητες να ανοίξουν οι δρόμοι για δουλειές. Γιατί εσείς μπορείτε να πείτε ένα κορίτσι, έχουμε ένα πελάτη, θέλει να κάνει μια φωτογράφηση τα προϊόντα του. Και εννοείται και πάντα με σοβαρότητα. Η Unique πάντα με σοβαρότητα. Πώς τα βλέπετε τα κορίτσια, έχουν τα μυαλά μέσα στο κεφάλι ή πετάνε τα μυαλά? Μερικά τα έχουν, άλλα πετάνε. Αλλά είναι και οι ηλικίες, είναι μικρές. Είναι μικρές. Απλώς εντάξει, υπάρχουν και τα προσγειωμένα κορίτσια που πατάς τα πόδια τους, πάντα.
Βέβαια. Παρόλο τις ηλικίες αυτές που είναι μικρές. Από ποια ηλικία μπορεί να ξεκινήσει ένα κορίτσι να κάνει modeling? Από τα 17 και μετά. Α, 17 όμως με του κηδεμόνα την υπογραφή. Βέβαια. Κανονικά για μένα από 18 και πάνω πρέπει να ξεκινάνε τα μοντέλα. 18. Για μένα. Η ημερομηνία λήξεως πότε έχει ένα μοντέλο? Η ημερομηνία λήξεως, αυτό δεν μπορούμε να το καθορίσουμε, γιατί αν είναι μη... Στα 30 εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια ημερομηνία λήξεως, αλλά πάλι αν είναι μια πολύ ωραία γυναίκα που μπορεί να συνεχίσει, μπορεί να το κάνει. Να παραμείνει και να είναι φωτομοντέλο. Μπορεί να κόψει την πασαρέλα. Μπορεί να κόψει την πασαρέλα όμως, γιατί εντάξει, εγώ πιστεύω μέχρι τα 28-30 είναι οι ηλικίες αυτές για τα μοντέλα. Έχει ενδιαφέρον γενικά αυτός ο χώρος. Βλέπουμε, έχει ζήτηση. Τα κορίτσια θέλουν να γίνουν μοντέλα. Έχουμε έτσι όμορφα κορίτσια εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε αρκετά όμορφα κορίτσια στη Βόρεια Ελλάδα και υπάρχει ζήτηση. Υπάρχει ζήτηση. Αυτό δηλαδή που συμβουλεύετε τώρα στα νέα κορίτσια που μας βλέπουν, τι θέλετε να τις, τι μήνυμα θέλουμε να περάσουμε από τη σημερινή εκπομπή? Θέλω να περάσω στα νέα κορίτσια που ενδιαφέρονται να είναι σε αυτόν τον χώρο, να συνεργαστούν με μια σοβαρή εταιρεία, ανεξάρτητα unique, οποιαδήποτε άλλη, να συνεργαστούν με σοβαρή εταιρεία, γιατί υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι έξω που τρομάζουν και τους γονείς. Βέβαια. Γιατί με μια εταιρεία θα είναι προστατευμένες και θα έχουν και την ασφάλειά τους όπως και οι γονείς. Από εκεί πέρα πρέπει να πατάνε στα πόδια τους, να είναι προσγειωμένες. Πιστεύω ότι τα κάνετε και μαθήματα μέσα στη σχολή αυτά για να είναι προσγειωμένες. Ναι, ναι. Γιατί άμα τα αφήσουμε και μόνο τους αγωνίες και πετάνε τα μυαλά. Ναι, ναι, πρέπει να είναι προσγειωμένες για να παραμείνουν σε αυτόν τον χώρο. Γιατί αν δεν είναι προσγειωμένες, δεν μπορούν να παραμείνουν εύκολα σε αυτόν τον χώρο. Θα παρασυρθούν από άλλες καταστάσεις. Τι τύχη όμως έχουν τα κορίτσια αυτά που ασχολούνται με τον χώρο? Δηλαδή, έχει προοπτικές η Ελλάδα γενικότερα? Γενικότερα η Ελλάδα έχει προοπτικές, παρόλο που περνάμε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Εντάξει, δεν είναι πιο πολύ στο εξωτερικό ό,τι γίνει. Έτσι όπως είναι η Ελλαδίτσα μας τώρα, η όμορφη, περνάμε δύσκολες εποχές σε όλους τους χώρους. Στέλνουμε κορίτσια, δηλαδή έχουν κάνει από τη Unique, έχουν περάσει κορίτσια που έχουν πάει και έχουν φύγει στο εξωτερικό. Για κάποια δουλειά, όχι για κάποια διάκριση. Ναι, νομίζω ναι. Ο κύριος Βορεινός θα σας εξηγήσει καλύτερα. Μια μέρα θα δούμε και τον κύριο Βορεινό εδώ από την Unique. Επόμενη εβδομάδα. Μπράβο, την επόμενη εβδομάδα. Να πούμε. Ναι. Πάντως όμως εσείς το βλέπω, το ψάχνετε με τη Unique. Βγάζετε καινούργια κορίτσια, το βάζετε μέσα στο χώρο. Δίνετε την ευκαιρία σε νέα παιδιά. Και αυτό είναι καλό και το έχω πει και την άλλη φορά που είχα εδώ καλεσμένες μέσα από την εταιρεία Unique. Και συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα και σε εσάς και στον κύριο Βορεινό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και βλέπω ότι το ψάχνετε και έχετε ένα πολύ ωραίο επαγγελματισμό. Όπως επίσης τώρα την Πέμπτη, να πούμε, στο Sweet Life, στο γνωστό έτσι, κέντρο εδώ της πόλης, πάλι διοργανώνουμε Καλλιστεία Βορείου Ελλάδος. Ναι, να μιλήσουμε για αυτή τη βραδιά λίγο. Ναι, έχουμε τα Καλλιστεία Βορείου Ελλάδος την ερχόμενη Πέμπτη, 9 η ώρα το βράδυ, 25 Δευτέρου. Με τη στήριξη του Euro Channel, Times, περιοδικού, Καρφίτσας, Παρασκήνιο. Παρουσιάστρια είναι η Τίνα η Μιχαηλίδου από τον Αντένα. Από την ομάδα πρωινό του Γιώργου και της Φέη. Ναι. Να τα λέμε κι αυτά. Ναι. Προσφώνηση το χορηγό. Σε προτζέκτορα η χορηγή. Και θα είναι έναν υπέροχο βράδυ και μετά θα ακολουθήσει Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Μαστραλέξη Φωτιάδης. Όλος ο κόσμος να έρθει, θα περάσει μια υπέροχη βραδιά. Τους περιμένουμε 9 η ώρα. Θα είναι καταπληκτική η βραδιά. Αυτό μας αρέσει πάρα πολύ, διότι θα δείτε και καλυστεί από τις 9 η ώρα και η βραδιά θα κλείσει με όλο αυτό το team. Τώρα τι να πούμε και για τον Μάκη Χριστοδηλόπουλο, τι να πούμε και για τον φίλο μου τον Σάββατο τον Φωτιάδη και για τη φίλη μου τη Βιβίδη, τη Μαστραλέξη. Άρα τα δέσατε όλα μαζί. Δηλαδή τώρα εκεί τι έχουμε? Έχουμε συμμετοχή κοριτσιών, είναι πόσα κορίτσια? 10 κορίτσια θα συμμετάσχουν. Θα γίνουν 3 εμφανίσεις. Μία με μαγιό και οπτικά. Μία με casual ντύσιμο. Και μία με τουαλέτες και γούνες. Α, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Πάρα πολύ. Εκεί τώρα τι γίνεται? Θα έχει μία διάκριση, θα βγει ένα κορίτσι, είναι τρία? Τρία κορίτσια. Τρία κορίτσια από τα 10. Ναι. Τρία κορίτσια από τα 10. Χωρίς. Να πούμε ότι τα άλλα σημαίνει δεν είναι όμορφα,
Αυτά τα αποφασίζει η Κριτική Επιτροπή. Θα υπάρχει 10 άτομα στην Κριτική. Πόσα άτομα Κριτική Επιτροπή έχουμε? Έχουμε 10 άτομα. 10 άτομα Κριτική Επιτροπή, ε! Και είναι τιμή μας που θα είναι και ο κύριος Ρήγας Φεραίος από το Euro Channel. Α, μπράβο, εδώ τον πρόεδρό μας. Τον έχουμε στην Κριτική Επιτροπή. Ναι, είναι τιμή μας μεγάλη που θα τον έχουμε εκεί. Και γενικότερα όλη η Κριτική Επιτροπή πρέπει να είναι καλές προσωπικότητες γενικότερα της πόλης. Ναι, ναι. Πολύ καλές προσωπικότητες. Αυτό είναι ωραίο. Και στο επόμενο σόφα είμαι Κριτική Επιτροπή, εγώ σαν παρουσιαστής. Διότι. Ναι, μπορεί και εκείνη την ημέρα να είσαι. Δεν ξέρω ακόμα. Πάντως θα είμαστε εκείνη την ημέρα, έτσι κι αλλιώς. Αφού είμαστε και χορηγοί επικοινωνίας σαν Euro Channel. Μάλιστα. Κάθε πότε γίνονται καλλιστεία, λοιπόν? Κοιτάξτε, θα γίνουν αρκετά προκριματικά. Και ο τελικός θα γίνει με την αιγίδα της περιφέρειας. Πλάκα κάνετε, αυτό δεν το ήξερα. Ναι, τελικά ναι. Είναι κάτι, εντάξει, σας το είπα τώρα. Έχουμε αποκλειστική είδηση τώρα. Ναι, ναι, με την αιγίδα της περιφέρειας θα γίνουν αρκετά προκριματικά. Φυσικά θα βγούμε εκτός τώρα. Η Βέρεια, η Κατερίνη, η Κοζάνη, θα δούμε τώρα. Και αργότερα ξανά μέσα στη Θεσσαλονίκη, κάπου προς τα έξω φυσικά. Γίνονται γύρω στις 7 καλλιστεία, περίπου 6. Μπράβο. Ναι. Εμείς πάντα από δίπλα σας θα είμαστε έτσι κι αλλιώς. Σας ευχαριστούμε. Να παρουσιάζουμε τα πράγματα και να τα προδιαφημίζουμε για να έχουν και ο κόσμος χρόνο να δει, να συμμετάσχει. Στοιχεία εταιρείας θέλω να μάθω πώς ένα κορίτσι μπορεί να πάρει μέρος στα καλλιστεία και να έρθει σε επαφή με τη Unique. Πρέπει να δημιουργήσει ένα book, το οποίο το χειρίζεται ο κύριος Βορεινός. Πάνε τα κορίτσια σε ένα στούντιο, βγάζουν φωτογραφίες. Το αναλαμβάνει η Unique αυτό? Το αναλαμβάνει. Μπράβο. Ναι. Στοιχεία επικοινωνίας με τη Unique, κάποιο κορίτσι, κάποιου γονείς που θέλει να στείλει το κορίτσι? Μπορεί να μιλήσει και με μένα και με τον κύριο Βορεινό. Και έχουμε και τη δημοσιογράφη μας, την Κλεοπάτρα Σηματάκη στην Αθήνα, η οποία μας βοηθάει πάρα πολύ με τα δημοσιογραφικά. Μπορεί να επικοινωνήσει με όλους εμάς. Έχουμε κάποια στοιχεία, κάποια σελίδα, κάποιο site, ναι, κάποιο Unique, τηλέφωνο? Ναι, Unique. Και καλλιστεία Βορείου Ελλάδος. Άμα μπουν σε αυτές τις σελίδες και Unique, θα βρουν τα στοιχεία όλα. Μπράβο, και να μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας. Ναι. Μάλιστα. Για κλείσιμο, φιλενάδα Δήμητρα, έτσι αποκαλώ εγώ. Και εγώ. Πώς θα ήθελες να κλείσουμε και τι μήνυμα θέλουμε να στείλουμε? Ευχαριστώ πάρα πολύ το Euro Channel που με φιλοξένησε σήμερα. Σας περιμένω όλους σε καλλιστεία Βορείου Ελλάδος την Πέμπτη, 9 η ώρα, να περάσουμε μια υπέροχη βραδιά. Και ευχαριστώ και τον κύριο Μπατζαρά που... Σας ευχαριστώ, μην μου λέτε τέτοια. Που με είχε στεί. Είμαστε ομάδα και συνεχίζουμε ακάθεκτη να κάνουμε πάρα πολλές δημιουργίες και καλές συνεργασίες. Εννοείται, πάντα, πάντα. Να πούμε για άλλη μια φορά ότι στο Sweet Live της Εθνικής Αντιστάσεως 16 στη Καλαμαριά είναι τα καλλιστεία Βορείου Ελλάδος 9 η ώρα. Αλλά και εσείς που θα δείτε και πιο αργά, δεν κλείνουμε. Έχουμε Μάκη Χριστοδουλόπουλο, Σταύρο Φωτιάδη, Βιβί Μαστρα Αλέξη. Όλοι τον παρόν το δίνουμε εκεί την Πέμπτη. Και φυσικά με την κυρία Σοφοκλέος, στα επόμενα καλλιστεία Βορείου Ελλάδος, θα είμαστε πάλι εδώ σε αυτή την εκπομπή για να σας πούμε πότε είναι. Και μέσα από τις σελίδες Unique, είτε Facebook, είτε γενικότερα στο διαδίκτυο, να δείτε σε επικοινωνία κορίτσια που μας βλέπετε από την Κεντρική Μακεδονία και να δώσετε το παρόν και τη συμμετοχή σας σε μια σοβαρή και καλή εταιρεία. Να το λέμε και να το τονίζουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, μου αρέσει έτσι αυτή η κυπριακή προφορά της Δήμητρας. Αγαπάω πάρα πολύ την Κύπρο. Εγώ σας αγαπώ πολύ. Είστε πάρα πολύ όμορφοι και πολύ καλοί. Λοιπόν, με την Δήμητρα Σοφοκλέος, λοιπόν, που ήταν και η εκπρόσωπος εδώ της Unique, της εταιρείας εδώ με τον κύριο Βορεινό στη Θεσσαλονίκη, κλείνει και το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Παίζουμε λίγες διαφημίσεις στους χορηγούς και επιστρέφουμε για δεύτερο μέρος. Μη φύγει κανείς.